αραχνιάζουν αδιάθετες μέσα στις αποθήκες της Ξος. Τα μηχανήματα που άλλοτε δούλευαν ηχθημερών για να παράξουν την κριτική σταφίδα, σήμερα αποτελούν τον αποθηκευτικό χώρο για τις σταφίδες του 2020 που έμειναν αδιάθετες. Οι εικόνες από τους 250 και πλέον τόνους της άλλοτε ξανθιάς γόησας να σαπίζει και να μπορεί μόνο να καταλήξει σε ζωοτροφή, προκαλούν απογοήτευση και θυμό. Μια μαύρη πάχνη. Μαύρη πάχνη, όχι σκοτήρι, μια μαύρη πάχνη με πλακώνει. Το προϊόν αυτό πρέπει να αδειαστεί άμεσα από τις αποθήκες, γιατί έρχεται η νέα σεζόν. Μέσα στις αποθήκες της Ξος, οι τόνοι σταφίδας παραμένουν μέχρι να δοθεί απάντηση για το τι μπορεί να γίνει. Αν θα υπάρξει αποζημίωση ή αν το χρέος της Ξος θα διαντωθεί και μαζί με αυτό και η απαξίωση, όπως περιγράφεται στο αυθεντικό προϊόν του νησιού, που σε αντίθεση με την κορινθιακή σταφίδα, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σουλτανίνας, δεν στηρίχθηκε και δεν υπήρξε προσπάθεια να προστατευθεί. Πελοπόννησο πήγαν 9 βουλευτές της Πελοποννήσου και πιάσανε τον υπουργό και έδωκε στραματική ενίσχυση, το πούμε έτσι. Στην Κρήτη δεν πήγε κανείς να ασχοληθεί από τους βουλευτές να πιέσει να πάρουν η κριτική παραγωγή της σταφίδας, ούτως ώστε να έχουν ένα μείζον θέμα να παράξουν και φέτος σταφίδα. Με δεδομένες τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, και η φετινή χρονιά δεν αναμένεται χωρίς κίνητρα να έχει διαφορά. Από τους χιλιάδες τόνους μέχρι και τη δεκαετία του 2010, οι εκτιμήσεις για κάποιους λίγους εκατοντάδες τόνους φαντάζουν το πιο πιθανό σενάριο. Εάν δεν δοθούν κίνητρα να βγούμε να ανακοινώσουμε το 2 ευρώ στη σταφίδα άμεσα και τρόπο πληρωμής άμεσο, ο κόσμος θα στραφεί στην εύκολη στενοποίηση. Δεν θα σταθεροποιήσουν. Χρειαζόμαστε ένα κίνητρο, ένα παραγωγικό κίνητρο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που θα στηρίξει και τις συνεταιριστικές οργανώσεις που εμπλέκονται στο κομμάτι, αλλά και τους ίδιους τους παραγωγούς. Κρίσιμο σημείο της κατηφόρας που έχει πάρει το προϊόν, το οποίο βυθίστηκε στην κυριολεξία τα χρόνια της πανδημίας, ήταν η απόφαση για τα χρήματα που θα διατίθεντο για πρόγραμμα αναμπέλωσης και που ουσιαστικά κατέληξαν σε άλλες καλλιέργειες, με τον πρόεδρο της Ξος να επιρρύπτει ευθύνες και σε πολιτικούς. Είχαν διασφαλίσει 100 εκατομμύρια τότε για την αναδιάρθρωση της κορυφιακής 60, 30 της Σουλτανίνας της Κρητσής και 10 εκατομμύρια τα ΣΥΚΑ, την αναδιάρθρωση φυτών. Και τα πήραν, τα κάμαν όλα ροδάκινα στη Βόρεια Ελλάδα και φύγανε 5 εκατομμύρια. Το Ταμείο Ανάκαψης κάτι παίζει τώρα με την Ένωση Ηρακλείου για την αναμπέλωση, αλλά πού να φτάξει ένα νομό. 3.000 μαϊμού προϊόντα έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας στο νέο σαφάρι της Ελλάς στην περιοχή της Χερσονήσου με στόχο την πάταξη του παραεμπορίου. Το μπαράζ ελέγχων που ξεκίνησε μετά την πρόσφατη συνεργασία του τοπικού εμπορικού συλλόγου με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου συνοδεύτηκε και από 3 συλλήψεις. Μέτρα για την πάταξη του παρεμπόριου και εν γέννη της παραοικονομίας που ανθεί στις τουριστικές περιοχές ζητούν οι καταστηματάρχες που παλεύουν σε μια δύσκολη πρακτικά σεζόν να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους. Σαν παρεμπόριο θα όριζα το πλανόδιο εμπόριο, το οποίο πραγματικά είναι μια μάστιγα. Πάντα το είχαμε, πάντα διαμαρτυρόμασταν, πάντα είχαμε θέματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λειτουργεί αρνητικά, πολύ. Η περιοχή της Χερσονήσου είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, με πλανόδιους αλλά και εμπόρους παραποιημένων ειδών να πλήττουν τη λειτουργία της τοπικής αγοράς, όπως εξήγησαν τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου στην ηγεσία της Ελλάς σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν με τον ταξίαρχο αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου. Για μια συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή, τον ταξίαρχο, μας υποσχέθηκε ότι θα το προσπαθήσει και φέτος με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει, εννοώ νομικές και κατ' επέκταση ό,τι μπορεί να κάνει αυτός από τη μεριά του. Μας υποσχέθηκε ότι θα το προσπαθήσει. Πιστεύουμε ότι κάτι καλύτερο θα γίνει φέτος. Στο πλαίσιο των δράσεων που σχεδιάζονται για να αντιμετωπιστούν ανάλογα φαινόμενα, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή εξόρμηση της αστυνομίας, η οποία συνοδεύτηκε από συλλήψεις, αλλά και την κατάσχεση χιλιάδων παράνομων προϊόντων. Στη Φάκα έπεσαν πρώτοι ένας 34χρονος και ένας 37χρονος ιδιοκτήτες καταστήματος, στο οποίο βρέθηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 2.500 απομιμητικά προϊόντα. Στα κρατητήρια τους ακολούθησε λίγο αργότερα και ένας 76χρονος. Στο καταστημά του οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 500 προϊόντα απομίμησης. Έγινε μια επιχείρηση, κατασχέθηκαν κάποια κομμάτια τα οποία, όπως σας είπα, αφορά την παραποίηση σήματος. Ήταν κάποια κομμάτια που εισήχθησαν
με κάποιο τρόπο, τα οποία οι εταιρείες οι αυθεντικές τα κυνηγάνε με κατά συνέπεια να υπάρχει αυτή η διαδικασία. Δεν μπορώ να γνωρίζω πώς εισάγονται, όμως πωλούνται κανονικά, δηλαδή με αποδείξεις, με παραστατικά, με όλα. Η αγοραστική δυνατότητα των ξένων επισκεπτών παραμένει χαμηλή και κάθε απώλεια στο βωμό της παραοικονομίας πλήττει συνολικά την τοπική αγορά, όπως εξηγούν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Αυτά τα πρώην ανατολικά κράτη, οι οικονομίες τους είναι εξασθενημένες, δεν μπορούν να αγοράσουν. Και υποφέρουμε όλοι. Πολλές ώρες καθόμαστε εδώ και αποτέλεσμα τίποτα. Ό,τι είναι μέχρι 10 ευρώ θα το αγοράσουν. Από εκεί και πάνω το σκέφτονται πολύ. Και μέχρι εδώ 10 ευρώ με κάρτα. Τα παράνομα προϊόντα κατασχέθηκαν, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.